Στο βίντεο αυτό παρακολουθούμε τη συζήτηση μεταξύ του Ανδρέα που είναι υπάλληλος σε ανθοπολείο και της Χριστίνας που είναι υπάλληλος σε ένα ΙΕΚ. Ο Ανδρέας θέλει να ενημερωθεί για τα μαθήματα κυπορικής που προσφέρει το ΙΕΚ. Η Χριστίνα του λέει πως υπάρχουν μαθήματα για κυποτεχνία και μαθήματα για κυπουρική και του εξηγεί τις διαφορές. Τον ενημερώνει για τη διάρκεια των σπουδών και του εξηγεί ότι στο τέλος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης, αλλά δεν είναι δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος. Εξάλλου, για να δουλέψει κάποιος ως κυπουρός, δεν χρειάζεται δίπλωμα ή πιστοποίηση. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια γνώση, παρακαλώ. Βεβαίως, πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Ναι, στη σχολή μας παραδίνουμε και μαθήματα κυποτεχνίας και ανθοκομείας ανθοδετικής. Τα μαθήματα κυποτεχνίας σας μαθαίνουν πώς μπορείτε να σχεδιάσετε και να φροντίσετε ένα κήπο, τα φυτά και τον καζόν. Μαθαίνετε τα χαρακτηριστικά των φυτών, το σωστό χώμα και το περιβάλλον που χρειάζεται το καθένα. Στο μάθημα της ανθοκομείας μαθαίνετε πώς να φροντίζετε τα φυτά και τα λουλούδια, πώς να καταλαβαίνετε τις αρρώστιες, αλλά δεν μαθαίνετε πώς να σχεδιάζετε τους κήπους. Για παράδειγμα, πώς να διαλέγετε τα κατάλληλα φυτά ανάλογα με το χώρο και το μέρος. Τα μαθήματα αυτά είναι σεμινάρια διάρκειας 60 ωρών και στο τέλος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν είναι δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος. Πτυχίο έχουν μόνο οι γεωπόνοι που τελειώνουν το Πανεπιστήμιο της Γεωπονικής. 4 χρόνια σπουδές. Δεν χρειάζεται να έχετε δίπλωμα ή πιστοποίηση για να κάνετε τη δουλειά του κυπουρού. Αν παρακολουθήσετε αυτά τα μαθήματα, θα έχετε τις γνώσεις που χρειάζεστε. Και με την εμπειρία στη δουλειά θα γίνετε γρήγορα πολύ καλός στη δουλειά σας, σίγουρα. Και εγώ ευχαριστώ που μας καλέσατε. Καλό ξεκίνημα στην καινούργια σας δουλειά.